Θεσσαλονικής αλλά και τουρίστες ρεβάζουν στην παραλία ξαπλωμένοι σε ένα παγκάκι που είναι σίγουρα διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε. Έχει δημιουργηθεί από τρισδιάστατο εκτυπωτή και μάλιστα από 82 κιλά ανακυκλωμένο πλαστικό. Κάθε το κόσμο και απολαμβάνει τη θέα. Καλές πρωτοβουλίες είναι αυτές. Η ιδέα ανήκει σε μια ομάδα νέων αρχιτεκτόνων που αποσκοπούν στην ανάδειξη ενός νέου τρόπου σκέψης με τη δημιουργία προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το στούντιο The New Row μέτρα του Ρότερνταμ προτρέπει τους πολίτες να μετατρέψουν τα οικιακά πλαστικά απόβλητα σε κομψά δημόσια έπιπλα. Η πρωτοβουλία Print Your City συνδυάζει την εκτύπωση 3D με την ανακύκλωση για τον ανασχεδιασμό του αστικού χώρου. Το πλαστικό είναι ένα υλικό το οποίο είναι πολύτιμο και συχνά το χρησιμοποιούμε λάθος σε εφαρμογές οι οποίες είναι για μονή χρήση, όπως είναι η συσκευασία τροφίμων κτλ. Έτσι, θέλαμε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία να δείξουμε νέους τρόπους χρήσης του πλαστικού και να αποδείξουμε ότι το απόρριμα είναι πόρος για δημιουργικότητα, για νέα αντικείμενα και καινοτομία. Τα παγκάκια που τοποθετήθηκαν στην παραλία έχουν μάλιστα πολλαπλές λειτουργίες. Είναι γλάστρες, ενώ κάποια από αυτά έχουν νερό για τα κατοικίδια των περαστικών, μέρος για να κλειδώσει κανείς το ποδήλατό του ή ακόμα και λάστιχο γυμναστικής. Ένα κάτι που με πληγώνει το να γνωρίζω ότι οτιδήποτε χρησιμοποιούμε κάπου μέσα στη γη πρέπει να αφομοιωθεί, που δεν θα αφομοιωθεί ποτέ. Οπότε είναι χρήσιμο εδώ. Πάρα πολύ χρήσιμο και για αυτές τις κατασκευές και για οτιδήποτε κατασκευή, ναι, στην ανακύκλωση επιτακτικά. Μέχρι στιγμής αυτό που λαμβάνουμε είναι μόνο θετικά μηνύματα. Τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ότι κάθονται πάνω σε έπιπλα τα οποία είναι πολυχρηστικά, είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό και νέες τεχνολογίες και ότι είναι η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία δοκιμάζει μια τόσο καινούργια ιδέα. Τα ντιζαϊνάτα έπιπλα που κατασκευάζονται από ανακυκλώμενο πλαστικό κοσμούν πλέον το κομμάτι της πόλης στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Waste που υλοποιεί η Θεσσαλονίκη και παρουσιάστηκαν με αφορμή την 83η ΔΕΘ.